Με διάχυτη την ικανοποίηση και με θετικό πρόσημο έπεσε έπειτα από 3 χρόνια υλοποίησης η αυλαία του έργου «Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για το σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» με τίτλο «Εφαγροδιατροφή». Στόχος του έργου ήταν η αναβάθμιση και η επέκταση των υφιστάμενων υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με στόχο την ανάπτυξη και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ελέγχου στα αγροδιατροφικά και βιολειτουργικά προϊόντα της Ηπείρου αλλά και ολόκληρης της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προδιαγραφές που απαιτούνται, στα υλικά συσκευασίας και στις συνθήκες συντήρησης, καθώς και στον τομέα του σχεδιασμού βιολειτουργικών προϊόντων. Το αντικείμενο της έρευνας περιλαμβάνει επιλεγμένα σημαντικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα της Ηπείρου αλλά και ολόκληρης της χώρας, καθώς και επιλεγμένα τρόφιμα όπως το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρέας και τα συναφή προϊόντα, ο ίνος, το ελαιόλαδο, τα προϊόντα ιχθυοκαλλιεργιών, τα προϊόντα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, καθώς και τα βιολειτουργικά προϊόντα. Στο πλαίσιο του έργου έγινε δυνατή η συνένωση δράσεων με συνέργειες ερευνητικών εργαστηρίων μεταξύ 3 τμήματων του Πανεπιστημίου Ιωάννινων και πιο συγκεκριμένα μεταξύ των τμήματων Χημίας, Γεωπονίας, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών αλλά και του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Αηφόρου Ανάπτυξης του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωάννινων. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος ο καθηγητής Ιωάννης Κωνσταντίνου του τομέα βιομηχανικής χημίας και χημίας τροφίμων του τμήματος χημίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα αποτελέσματα του έργου τέθηκαν στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, ενώ ακολούθησε και συζήτηση για τη μελλοντική αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και του εξοπλισμού που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Την εκδήλωση χαιρέτησε η πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Άννα Μπατιστάτου, ενώ το λόγο πήρε στη συνέχεια ο κ. Αλμπάνης. Είναι η παρουσίαση ενός από τα ιδρυματικά προγράμματα, ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για το σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων, το ΕΕ, αγροδιατροφή. Όπως είπα, πρόκειται από τα ιδρυματικά προγράμματα. Ευχαριστούμε πολύ τον επιστημονικό υπεύθυνο, τον κύριο Αλμπάνη, πρώην Πρίτανη, και τον κύριο Κωνσταντίνου, τον αναπληρωτή επιστημονικά υπεύθυνο, για τον συντονισμό όλη αυτή τη προσπάθεια πολλών εργαστηρίων του Πανεπιστημίου μας, όλοι μαζί με τους μεταπτυχτές. Συνέγραψαν την πρόταση η επιστημονική ομάδα, η οποία είναι εξαιρετική και την ευχαριστώ πάρα πολύ για το επιστημονικό της έργο, και μετά ανέλαβαν την υλοποίηση των προτάσεων μαζί με τους καθηγητές και τις καθηγήτριες, πάρα πολύ μεταδιδακτορικοί και διδακτορικοί φοιτητές και φοιτήτριες. Και έτσι είναι μια σχεδόν συλλογική προσπάθεια του Πανεπιστημίου. Είναι μια απόδειξη ότι μπορούμε διεπιστημονικά να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να γίνει πρόοδος της έρευνας με εφαρμογή για το καλό της κοινωνίας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ένα έργο το οποίο άφησε πάρα πολλά μηχανήματα στο Πανεπιστήμιο. Από την αρχή, από τη σύλληψη, αποφασίστηκε ότι όλα αυτά τα μηχανήματα και η τεχνογνωσία σε μηχανήματα υψηλού επίπεδου, μια τεχνογνωσία δηλαδή για εξειδικευμένες γνώσεις, θα είναι πάρα πολύ σημαντική και διαθέσιμη σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε την επόμενη μέρα. Σήμερα το έργο παρουσιάζεται και παραδίδεται στην πραγματικότητα και στην κοινωνία αλλά και στην πανεπιστημιακή κοινότητα, για να μπορέσει να προχωρήσει η έρευνα η οποία έχει ξεκινήσει. Σαφώς πρόκειται για ένα ιδρυματικό πρόγραμμα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Σύγκλιτος, στην προκήρυξη η οποία είχε βγει για την περιφερειακή αριστεία πριν από 4 χρόνια, είχε αποφασίσει να υποβάλει 4 κλιματικές προτάσεις με στόχο εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες οι οποίες κινούνται σε κοινά επιστημονικά πεδία να υποβάλουν προτάσεις ώστε να υπάρχει και συντονισμός και επιπλέον το πρόγραμμα αυτό είχε και ένα άλλο χαρακτηριστικό ότι θα πρέπει να συνδεθεί με την οικονομία της περιοχής που η οικονομία της περιοχής είναι κυρίως ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, άρα η αγροδιατροφή που ανήκει και στους πυλώνες της έξυπνης εξειδίκευσης περιφέρειας Ηπείρου. Το αντικείμενο της πρότασης αναφέρεται σε επιλεγμένα και σημαντικά προϊόντα της Ηπείρου αλλά και της χώρας μας. Έτσι, ουσιαστικά εστιάσαμε σε τρόφιμα όπως το γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρέας και τα συναφή προϊόντα, το κρασί, το ελαιόλαδο, τα προϊόντα ιχθυοκαλλιεργιών, τα προϊόντα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και τα βιολειτουργικά προϊόντα.